Λόγος 18 Ιωάννου της Κλίμακος περί ύπνου και προσευχής, καθώς και περί της ψαλμωδίας στη συνοδεία μοναχών. Ο ύπνος είναι σπουδαίο στη συστατικό της φύσεώς μας, απεικόνιση του θανάτου, αργία των αισθήσεων. Είναι μεν ένας, αλλά όπως και η επιθυμία, έχει πλήστες αιτίες και αφορμές. Δηλαδή, προέρχεται άλλοτε από την ανθρώπινη φύση, άλλοτε από τα φαγητά και άλλοτε από τους δαίμονας. Μερικές φορές ίσως και από την πολύ υπερβολική νηστεία, από την οποία εξασθενημένη η σάρκα ζητεί να αυτοπαρηγορηθεί με τον ύπνο. 2. Όπως η πολυποσία εξαρτάται και ενισχύεται από την κακή συνήθεια, έτσι και η πολυυπνία. Γι' αυτό ιδιαίτερως στις αρχές της αποταγής ας αγωνιστούμε εναντίον της, διότι είναι πολύ δύσκολο να θεραπεύσει κανείς μια μακροχρόνια συνήθεια. 3. Ας παρακολουθήσουμε και ας δούμε πώς ενώ σημαίνει η πνευματική σάλπιξη, δηλαδή το σήμαντρο, ορατός μεν συναθρίζονται οι αδελφοί, αοράτος δε συνάγονται οι εχθροί. Έτσι, άλλοι δαίμονες έρχονται στο κρεβάτι, μόλις σηκωθούμε και μας πιέζουν να ανακληθούμε πάλι. Μήνε μας λέγουν, έως ότου συμπληρωθούν οι προημιακοί ύμνοι και έπειτα πηγαίνει στην εκκλησία. Άλλοι, ενώ παριστάμεθα στην προσευχή, έρχονται και μας βυθίζουν στον ύπνο. Άλλοι προξενούν έντονη και απροσδόκητη κυριακή ενασχόληση. Άλλοι μας προτρέπουν να ανοίγουμε συζητήσεις μέσα στο Κυριακό. Άλλοι παρασύρουν το νου μας σε αισχούς λογισμούς. Άλλοι μας κάνουν να ακουμπούμε σαν κουρασμένοι στον τοίχο. Ενίοτε μάλιστα συμβαίνει να μας παρακαλούν, να μας προκαλούν και πάρα πολύ χασμουριτό. Μερικοί από αυτούς προκάλεσαν πολλές φορές γέλοντα τον καιρό της προσευχής ώστε να κάνουν τον Θεό να αγαναχτίσει εναντίον μας. Άλλοι μας βιάζουν να διαβάζουμε γρήγορα το ψαλτήριο από ραθυμία και άλλοι μας προτρέπουν να ψάλλουμε αργά από φιλιδονία. Μερικές μάλιστα φορές κάθονται και στο στόμα μας και το καθιστούν κλειστό και δυσκολοάνοιχτο. 4. Εκείνος που αναλογίζεται ότι προσευχόμενος ίσταται ενώπιον του Θεού και το αισθάνεται αυτό στην καρδιά του, θα είναι στήλος ακλόνητος και δεν θα εμπέζεται από κανένα δαίμονα από όσους προανέφερα. Ο πραγματικός υποτακτικός πολλές φορές μόλις σταθεί στην προσευχή γίνεται όλος φωτεινός και πασίχαρος, διότι είναι ο πίκτης παρασκευασμένος και φλογισμένος από πριν με την ανώθετη φτιδιακονία και υπακοή. 5. Σε όλους είναι δυνατόν να προσεύχονται μαζί με το πλήθος των αδελφών, σε πολλούς όμως είναι πιο ταιριαχτό μόνο με έναν ομόψυχο. Όταν υμνείς το Θεό με το πλήθος, δεν μπορείς να κάνεις άειλη προσευχή. Αν έχεις όμως τότε ως νοερά εργασία τη θεωρία των ψαλωμένων ή πάλι κάποια ορισμένη προσευχή, έως ότου τελείωσε ο στίχος του πλησίον σου. 6. Δεν επιτρέπεται να ασκείς την ώρα της προσευχής κάποιο πάρεργο, για να μην υπό κάτεργο. Αυτό άλλωστε το εδίδαξε σαφώς ο άγγελος που εμφανίστηκε στον Μέγα Αντώνιο. 7. Η κάμινος δοκιμάζει το χρυσό, η δε παράσταση στην προσευχή τον ζήλο και την αγάπη των μοναχών προς τον Θεό. Εργασία επενετή. Όποιος την κατέκτησε και τον Θεό πλησιάζει και τους δαίμονας εκδιώκει.